Μια υγειονομική βόμβα, παράλληλα όμω και μια πύρητη δαποθήκη που μπορεί ανά πάσα στιγμή την καλοκαιρινή περίοδο να παραδοθεί στι φλόγε, έχει δημιουργηθεί για πολλωστή φορά στο συνοικισμό Άμμο Μαρμάρων σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από τι πηγέ τη Σαντοβίτσα και τον μεταφορικό συνεταιρισμό. Πρόκειται για ένα σημείο όπου αποδεδειγμένα πια η απόφαση τη Υπηρεσία Καθαριότητα να τοποθετήσει έναν κάδο για τα ογκώδη αντικείμενα και δύο συμβατικού κάδου απορριμμάτων αποδείχθηκε λανθασμένη. Από τη μία γιατί ο αριθμός των ασυνείδητων αντιναμιώνεται, αυξάνεται και από την άλλη γιατί η υπηρεσία καθαριότητας μοιάζει να έχει ξεχάσει το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο η αποκομιδή γίνεται ανά μακρά χρονικά διαστήματα. Στα σκουπίδια που μεταφέρονται καθημερινά από ασυνείδητους που τα παρατούν φυσικά έξω από τους κάδους μπορεί να βρει κάποιο οτιδήποτε, ακόμη και τους απαγορευμένους σωλήνες αμοιάντου. Επίση όμω στον ίδιο χώρο κάποιοι εναποθέτουν σωρού κλαδεμάτων που έχουν ξεραθεί και με την παραμικρή σπίθα είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η μοναδική λύση σύμφωνα με του περιοίκου που διαμαρτύρονται για πολλωστή φορά από τη στιγμή ειδικά που ο Δήμος Ιωάννη Τόνα, ή να ανταποκριθεί, είναι η απομάκρυνση των κάδων, ο καθαρισμό του σημείου και η περίφραξή του, καθώ αποτελεί δημοτική έκταση.